Το δίπυλον ήταν η κυριότερα πύλη της πόλεως των αρχαίων Αθηναίων και ήταν η μεγαλύτερη πύλη του αρχαίου κόσμου με εμβαδόν δύο περίπου στρεμμάτων. Είχε τέσσερις πύργους στις τέσσερις γωνιές της, εκ των οποίων ο δεξιός πύργος ήταν πιο μακρύς, ώστε σε περίπτωση επιθέσεως οι αμυνόμενοι να προσβάλλουν τα ακάλυπτα δεξιά νότα των επιτιθεμένων. Οι επιτιθέμενοι κρατούσαν πάντοτε την ασπίδα με το αριστερό τους χέρι και επομένως τα δεξιά τους νότα, η δεξιά πλευρά τους ήταν ακάλυπτη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ο πύργος αυτός, ο εξωτερικός, προεξήχε. Σχηματιζόταν μεταξύ των τεσσάρων πύργων μια μεγάλη αυλή όπου γίνονταν συγκεντρώσεις για τις επιτάφιες τελετές, αλλά και υπήρχαν μικροπολιτές και έμποροι. Είναι γνωστή η πύλη αυτή, το δίπυλον, και με την ονομασία Θριάσια πύλη. Από αυτήν εισήρχονται οι επισκεπτόμενοι την Αθήνα. Ήταν μια πύλη η οποία ήταν οχυρωμένη, η οποία διατήρησε τη μορφή της μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο. Εδώ επεδέχθησαν οι Αθηναίοι, μεγαλοπρεπός, τον βασιλέα Άταλο τον πρώτο, ο οποίος είχε επισκεφτεί τον Πειραιά, όπου είχε συναντήσει ο Ρωμαίος πρέσβης και μαζί με αυτούς εισήλθε στην Αθήνα από το δίπυλον. Τον επεδέχθησαν μεγαλοπρεπός, με τους άρχοντες, τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Επαναλαμβάνω ότι στις τέσσερις γωνίες του διπύλου υπήρχαν τέσσερις πύργοι, εκ των οποίων ο ένας πύργος, αυτός που ευρίσκεται στα δεξιά των εισερχομένων ή των επιτιθεμένων, ήταν μακρύτερος. Για λόγους αμήνης, καλύτερας αμήνης των Αθηναίων. Βλέπουμε και υπόλοιμα του Θεμιστοκλείου τείχους απέναντι μας ακριβώς. Εδώ υπήρχε μια πολυτελής κρίνη πρώτου διπύλου, από την οποία δροσίζονταν οι επισκεπτόμενοι την Αθήνα. Βλέπουμε τα υπολείμματα της κρίνης αυτής. Και πάλι μια συνολική άποψη του διπύλου. Το δίπυλον ανηγέρθη το 478 από Χριστού, συγχρόνως με τα τείχη. Και εντός των τείχων περιελήφθη και ο τάφος του περιφήμου Αθηναίου νομοθέτου Σόλωνος.
Ο κεραμικός κατεστράφη το 86 π.Χ. από τον διαβόητο Ανθέλινα Σύλλα κατά την κατάληψη των Αθηνών και υπέστη επίσης καταστροφές σημαντικότατες από τους βαρβάρους Ερούλους το 267 μετά Χριστόν, λαό γερμανικής καταγωγής.